Το ΠΑΣΟΚ ασκεί αυστηρή, οξύ αυτοκριτική. Και πρέπει να είμαστε πολύ πιο ειδικοί, πολύ πιο συγκεκριμένοι και πολύ πιο θαραλέοι στην ανάληψη της δικής μας πολιτικής ευθύνης, συλλογικής και ατομικής, για λάθη, για εσφαλμένες εκτιμήσεις, για δημαγωγικές υποσχέσεις, για καθυστερήσεις, για αμφιθυμίες, για παλινδρομήσεις. Δεν βλέπω δυστυχώς την ίδια διάθεση από την άλλη πλευρά. Πίσω από τις ευθύνες και την αυτοκριτική διάθεση του ΠΑΣΟΚ κρύβεται μια παγερή παλαιοκομματική στάση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του κυρίου Σαμαρά, που δεν βρίσκει να πει τίποτα για την περίοδο 2004-2009, για την κυβέρνηση Καραμαλή, της οποίας ο ίδιος ήταν μέλος. Η Ελλάδα παραδόθηκε καταχρεωμένη και διαλυμένη. Η Νέα Δημοκρατία λέει: έχω έναν μεγάλο κατάλογο ισοδύναμων μέτρων. Έχω ισοδύναμα μέτρα 18 δισεκατομμυρίων. Τα έλεγε αυτά ο κύριος Σαμαράς από το Ζάπιο 1 και 2, αν θυμάστε. Και όταν τώρα που πήγαμε να κλείσουμε το νέο πρόγραμμα αναζητούσαμε 325 εκατομμύρια για να το κλείσουμε, όπως θυμάστε, και καθυστερούσαμε επιμέρες και νύχτες σε ολονυκτίες στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου διαπραγματευόταν ο κύριος Σαμαράς κρυμμένος πίσω από μένα. Του είπαμε να μας δώσει δύο συγκεκριμένες προτάσεις ισοδύναμων μέτρων και μας είπε η προσλήψη στο δημόσιο αντί για 1:5 να είναι 1:10 και να αυξήσουμε τη φορολογία στα τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ. Οι προσλήψεις επανήλθαν τώρα από το 1:10 στο 1:5 επειδή το ζητάει η Τρόικα, γιατί θεωρεί ότι θα καταρρεύσει λειτουργικά η αστυνομία και ο στρατός εάν δεν πάμε στο 1:5. Και το όφελος, γιατί οι προσλήψεις θα μειωθούν και τα 3.000, είναι λιγότερο από 100 εκατομμύρια εάν εφαρμοστεί άψογα η λύση αυτή. Ό,τι δεν κερδίσουμε από την αύξηση της φορολογίας στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ θα το χάσουμε από το μέρισμα που παίρνει το δημόσιο ως μέτοχος ή από το τίμημα που θα πάρει εάν ιδιωτικοποιηθεί ο ΟΠΑΠ εν όλο ή εν μέρη, δηλαδή τζίφος.